να μας κάνει μια αξιολόγηση του αποτελέσματος. Σας βλέπω χαμογελαστούς γενικώς στον Πέρισσο απόψε. Εντάξει, εμείς το συνηθίζουμε έτσι κι αλλιώς. Χαμογελάμε και αγωνιζόμαστε πάντα. Είμαστε μπροστά στους αγώνες. Άλλωστε αυτό επιβραβεύτηκε και από χιλιάδες εργαζόμενους. Ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, θεωρούμε ότι είναι θετικό το αποτέλεσμα. Στα αστικά κέντρα, ναι. Η αλήθεια για το είναι ΚΚΕ είναι το τρίτο κόμμα. Είναι τρίτο κόμμα στην Αττική. Και πολύ θετικό ένα πρώτο βήμα που αποδεικνύει ότι με βάση και την κατάσταση το προηγούμενο διάστημα, ότι το ΚΚΕ και στις δεύτερες εκλογές θα πρέπει να σκεφτούν όλοι οι εργαζόμενοι ότι είναι η μοναδική πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να αποτελέσει το αντίπαλο δέος απέναντι σε μια νέα αντιλαϊκή κυβέρνηση. Να σας κάνω μια ολίγο προβοκατόρικη ερώτηση. Τώρα εσείς ως κομμουνιστικό κόμμα χαίρεστε να βλέπετε ένα αριστερό κόμμα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ να καταραίει? Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία να χαρούμε ή να λυπηθούμε. Εμείς πολιτικά κρίνουμε το κάθε κόμμα με βάση την πολιτική που έχει μέχρι σήμερα και που, να το πούμε έτσι, προέβαλε κάποιοι σε όλη την προεκλογική περίοδο. Ότι τηρήσατε μια στάση ίσων αποστάσεων μεταξύ Νέας χαιρόμαστε... Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Λες και είναι ίδιο ένα κόμμα σαν τη Νέα Δημοκρατία με ένα αριστερό κόμμα όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς είπαμε το εξής, ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία είχαν και έχουν πολύ μεγάλες συγκλίσεις στα προγράμματά τους. Άλλωστε, αντικειμενικά και τώρα μπορεί να φτιαχτεί κυβέρνηση με βάση τα βασικά στρατηγικά ζητήματα στα οποία συμφωνούν. Εντάξει, θα είχατε δώσει μια άλλη διάσταση όμως. Δεν είπαμε ότι είναι ίδια. Αν ήταν ίδια, θα ήταν σαν ακόμα όλοι μαζί. Είχατε δώσει μια άλλη διάσταση στο αφήγημα του Αλέξη Τσίπρα περί προοδευτικής διακυβέρνησης. Αν ήσασταν λίγο πιο συζητήσιμοι. Αντιθέτως, ακούσαμε τον Γενικό, τον κύριο Κουτσούμπα, να λέει «Μην ξέρεις την κλίτσα του Τσοπάνη». Καλά δηλαδή, το είπε. Όταν λέμε «το κόψε», το κόψε. Και πολύ καλά το είπε, γιατί άλλωστε ήταν φανερό ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απευθυνόταν στο Κομμουνιστικό Κόμμα, απευθυνόταν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που πηγαίνανε προς το... Πώς δεν σας απευθύνθηκε, δεν πηγαίνανε προς το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και επιβεβαιώθηκε αυτό ότι πολλοί ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ πήγαν στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι μπήκε κουκουέ, βγήκε κουκουέ. Δηλαδή τι, ότι πολλοί, χιλιάδες εργαζόμενοι ψήφισαν το κουκουέ για τη στάση που κράτησε. Ότι δεν θα συμμετέχει σε μια τέτοια κυβέρνηση που θα φτιαχτεί με αυτά τα προγράμματα. Και γι' αυτό γενικά λέμε θα ότι... συμμετέχει σε κάποια κυβέρνηση. Ή... Και βέβαια θα συμμετέχει σε μια εργατική λαϊκή κυβέρνηση η οποία θα διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι και ο λαός θα συμμετέχουν στην κυβερνητική, στην άσκηση της εξουσίας. Θα ψηφίζουμε κάθε εβδομάδα. Κοιτάξτε, θα αποφασίσει η εργατική εξουσία πότε θα ψηφίζουν. Το ζήτημα δεν έχει. Το πρακτικό ζήτημα δεν έχει αν θα ψηφίζουν κάθε εβδομάδα. Το ζήτημα δεν θα ψηφίζουν κάθε 4 χρόνια. Το πρώτο είναι αυτό. Και δεύτερον, ότι ο πλούτος που θα παράγουν οι εργαζόμενοι θα τους ανήκει. Εμείς σε μια τέτοια κυβέρνηση θα συμμετέχουμε. Και δεν θα στηρίξουμε καμία κυβέρνηση η οποία θα είναι κυβέρνηση των επιχειρηματικών ομίλων. Την ώρα που δηλαδή 303% είναι τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο το τελευταίο διάστημα, το 22, και οι εργαζόμενοι έχουν χάσει 7,4% από το εισόδημά τους. Λοιπόν, να καλωσορίσω και δεν μπορούν κυρία να αγοράσουν Βούλτεψη. Κρέας δεύτερη φορά την εβδομάδα. Καλώς ήρθατε. Αυτό είναι το βασικό Βούλτεψη. Κριτήριο, λοιπόν. Αλλά θέλω να δώσω τη δυνατότητα τώρα στη συνάδελφό μου, την Ιωάννα Μάντρου. Μια φράση. Ναι, ωραία, ολοκληρώστε. Γι' αυτό λοιπόν εμείς καλούμε όσοι δεν κάνανε το βήμα σε αυτές τις εκλογές να το κάνουν στις επόμενες. Γιατί φαίνεται πραγματικά και από την κατάσταση που διαμορφώθηκε ότι μόνο το ΚΚΕ μπορεί να αποτελέσει αυτή τη στιγμή αντίπαλο δέος προς τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Έκανε καλή καμπάνια πάντως το ΚΚΕ. Θέλω να το πούμε αυτό. Yeah. Και οι ατάκες του Δημήτρη Κουτσούμπα ήταν. Δηλαδή, συγγνώμη, θέλετε κι εσείς να γίνετε αξιωματική αντιπολίτευση? Αυτό λέτε. Εντάξει, από τη στιγμή που είμαστε η πραγματική αντιπολίτευση, γιατί όχι να μην είμαστε όσο γίνεται πιο ψηλά. Γιατί πραγματική αντιπολίτευση. Γιατί αυτοί είμαστε. Γιατί πραγματική αντιπολίτευση. Ήμασταν εμείς. Ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε το 50% των νομοσχεδίων της Νέας Δημοκρατίας και το ΠΑΣΟΚ το 70%. Ξέρετε γιατί το λέω. Ποιος ήταν αντιπολίτευση λοιπόν? Το ΚΚΕ. Το λέω γιατί ξεκίνησε μια προεκλογική περίοδο με το ΣΥΡΙΖΑ να θέλει. Το 50% ψήφισανε η μισή και το 70% οι άλλοι. Ξέρετε γιατί το λέω? Ξεκινήσαμε με μια προεκλογική περίοδο που δεν ήταν όχι όλα. Δεν ήταν όχι όλα. Οτιδήποτε ήταν θετικό για τους εργαζόμενους, το ΚΚΕ το ψήφισε. Όχι, δεν το ψηφίσει όταν διορίσαμε. Οτιδήποτε άλλο έρθει θετικό για τους εργαζόμενους, θα το ψηφίσει.